niteliğinde hala bu. Öldü deniliyor. Biz de ateşi bol olsun diyorsun denilir. Ben burada yayın ilkelerini hiç dikkate alamayacağım. Kusura bakmayın. Με αυτόν τον τρόπο η παρουσιάστρια του τουρκικού καναλιού TV 100 καταράστηκε με τα θάνατον των Φετουλάχ Γκιουλέν σε ζωντανή μετάδοση. Λίγη ώρα πριν είχε ανακοινωθεί ο θάνατός του. Gittikleri ihanet dolu bu yanlış yoldan vazgeçmeye, devletlerine, milletlerin aleyhine karşı çalışmaktan vazgeçmeye davet ediyorum. Bu yol iyi bir yol değil. Bu yolun sonu iyi bir son değil. Οι εικόνες και οι αντιδράσεις αυτές συμπυκνώνουν το κλίμα που επικρατεί στα κυβερνητικά κλιμάκια και στα φιλοκυβερνητικά μέσα της Τουρκίας μετά το θάνατο του κληρικού σε ηλικία 83 ετών. Ιουλίου του 2016, ο Φετουλάχ Γκιουλέν κατηγορείται ως ο ενορχιστρωτής του αποτυχημένου πραξικοπήματος στην Τουρκία. This person in Persin Valia must be returned to Turkey. It's high time that he is handed over to Turkey. We have a process here in the United States for dealing with extradition requests made by foreign governments. And it's governed by treaties and it's governed by laws. Son olarak içimde sinsi bir endişe varsa onu çok bilemeyeceğim de öbür tarafa böyle hızlı gitme mevzuunda bile ben hiç Ο Γκιουλέν θεωρούνταν ο πνευματικός πατέρας του Ερντογάν και ο άνθρωπος που τον ανέδειξε στην εξουσία αφού είχε καταφέρει να διεισδύσει σε στρατηγική σημασία δημόσιους θεσμούς. We had good relations with this group for the first two terms. But the real problem began after 2011. Από το 1997 ζούσε αυτοεξόριστο στην Πενσιλβάνια των Ηνωμένων Πολιτειών σε ένα κτήμα το οποίο είχε γίνει πολλές φορές στόχος ύποπτων επιθέσεων. Fethullah Gulen is a Turkish cleric who lives at this Sailorsburg compound, which is gated and protected by armed security. Οι σχέσεις μεταξύ Ερντογάν και Γκιουλέν άρχισαν να κλονίζονται μετά το 2011. Το 2012 οι γκιουλενιστές κατηγορούνται πως στοχοποιούν την τουρκική κυβέρνηση και τις τουρκικές μυστικές υπηρεσίες για συνομιλίες με το ΠΚΚ. Ακολουθεί μια σειρά αποκαλύψεων για οικονομικά σκάνδαλα με εμπλεκόμενα πρόσωπα κοντά στον τότε πρωθυπουργό Ερντογάν το 2013. Ενώ το 2016, λίγες ώρες αφού τα τάγκς έχουν βγει στους δρόμους για να ανατρέψουν τον Ερντογάν, ο Γκιουλέν γίνεται το πιο μισητό πρόσωπο του καθεστώτος.